Καλησπέρα, Περτούλη εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα πάλι φτιάχνουμε μια ομάδα στο FIFA, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του TikTok. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Όσοι έχετε TikTok σίγουρα θα έχετε δει αυτό το εφέ με τις σημαίες που πρέπει να βρίσκεται το όνομα της χώρας από εκείνη τη σημαία. Δεν το πιστεύω! Καζακστάν! Καζακστάν! Ψάξτε το! Ψάξτε το! Μα το θέλω σου λέω! Είναι! Σίγουρα το έχετε δει, είναι πολύ διάσημο. Οπότε το TikTok θα μου πετάξει κάποιες σημαίες και εγώ θα πρέπει να βρω ποιες είναι, εννοείται, και να πω ένα ποδοσφαιριστή από εκείνη τη χώρα που θα παίξει κάποια θέση στην ομάδα μου. Οπότε πάμε στο TikTok να δούμε τι σημαίες θα μου βγάλει. By the way, τρέχω κανονικά προφίλ στο TikTok, λέγεται Περτούλη και έχω ανεβάσει πολλά βίντεο και θα συνεχίσω να ανεβάζω τώρα το καλοκαίρι. Οπότε άμα γουστάρετε, κάντε και ένα follow, έχει μικρά βιντεάκια με memes και τέτοια. Θα αφήσω και link στο description. Ωραία, είμαστε στο TikTok και πάω να αρχίσω τώρα το βίντεο. Λοιπόν, το εφέ του TikTok φτιάχνει την ομάδα μου για να δούμε πρώτη χώρα. Τουρκία, θα πάρω στο Γιουνσού, το στόπερ της Λέστερ. Καλό. Ωραία, κλείσαμε πρώτο στόπερ, για να δούμε. Α, Αιθιοπία, αυτό δεν έχει, δεν ξέρω κάποιο παίχτη, οπότε πάμε στο επόμενο, πάμε στο επόμενο. Δώσε μια χώρα που να ξέρω ρε φίλε, δώσε μια χώρα που να ξέρω. Σουηδία, θα πάρω Zlatan Ibrahimovic. Χωρίς λόγο, στο striker. Όπως καταλαβαίνετε, παίρνω τον παίχτη που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Ινδία, δεν έχω ιδέα, παίχτη από εκεί, οπότε πάμε στο επόμενο. Πάμε, δίνε χώρες που να ξέρω ρε φίλε, που να υπάρχει παίκτης βασικό. Όχι, Καζακστάν, αχ, ούτε από εκεί ξέρω. Δώσε μια διάσημη χώρα ρε φίλε, να πάρω ένα παίκτη που ξέρω. Βέλγιο, Kevin De Bruyne, αυτός μου ήρθε, Kevin De Bruyne it is. Πάμε, συνέχισε έτσι με χώρες που να ξέρω. Αμερική, θα πάρω Σερτζίνο Ντεστ για δεξιμπακ. Σερτζίνο Ντεστ! Εμείς έχω 4 παίκτες, για να δούμε. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω καν. πάμε επόμενο. Έλα, δώσε χώρα και να ξέρω και να υπάρχει παίκτης από εκεί. Ελβετία, Ζακάρια στο κέντρο, πάμε. Καλό. Επόμενο, συνεχίζουμε, πάμε να κλείσουμε το κέντρο. Ουκρανία, Ζιτσέγκο στο left back. Αυτό μου ήρθε. Πάμε, έχουμε σχεδόν κλείσει την άμυνα, θέλουμε ένα ακόμα στόπερ. Τουρκία, πάλι Τουρκία, Demiral. Θα έχουμε 2 Τούρκους στόπερ, οκ. Demiral, δεύτερο στόπερ. Έχουμε κλείσει την άμυνα και ένα τέρμα θα θέλαμε για να είμαστε καλά πίσω. Ελβετία, Ζόμερ, μια χαρά. Μας έτυχε η Ελβετία και πήραμε το καλύτερο τέρμα από τα καλύτερα τέρματα που υπάρχουν στον κόσμο. Το Ζόμερ, πάμε. Επόμενο, τώρα θέλουμε ένα κεντρικό και 2 επιθετικούς. Αργεντινή, θα πάρω ένα μέση μωρέ, ένα μέση απλό στο δεξί χαφ. Πάμε, στο δεξί, στην επίθεση, πάμε. Σχεδόν κλείνουμε και την επίθεση. Πολύ μεγάλη ηλικία και ο Μέση και ο Ήμπρα. Όπα ρε. Δεν ξέρω αν είναι η εθνικότητα του Κεϊτά. Είναι το Μαλί νομίζω. Δεν θυμάμαι αύκαλτα, δεν είμαι σίγουρος, οπότε πάμε σε επόμενο. Πάμε, νομίζω δύο παίκτες θέλω, κεντρικό και επιθετικό. Βραζιλία, θα πάρω Νεϊμάρ στο μυαλό, δεν ξέρω αν θα έχω τα λεφτά για Νεϊμάρ. Θα πάω Vinicius Junior, μια χαρά. Δεν θέλουμε κεντρικό, ό,τι και να μου βγάλει πρέπει να πάρω κεντρικό δυστυχώς. Κύπρο, τι να πάρω από Κύπρο ρε. Ωραία, ξέρεις κάτι, θα πάρω ένα κεντρικό από την Κύπρο, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα πάρω ένα κεντρικό από την Κύπρο, θα δούμε στο βίντεο ποιος θα είναι. Το TikTok μίλησε και η ομάδα μας είναι έτοιμη. Στο τέρμα θα έχουμε τον Γιάν Ζόμερ, έναν κόκκινο από Weekend League Rewards 86. Στην άμυνα θα έχουμε το δίδυμα από την Τουρκία, Σογινσού με Demiral. Αριστερό back, ο Ζιτσένκο απλός χρυσό, έχει καλύτερη κάρτα αλλά είναι SBC. Σερτζίνο Ντεστ δεξιά, επίσης καλύτερη κάρτα αλλά είναι Objective. Στο κέντρο μετά έχουμε Ζακάρια, Headliner από Objective. Κατάφερα να πάρω Team of the Season De Bruyne και μαζί του θα είναι ο Εφρέμ. Είναι κεντρικός από την Κύπρο όπως σας έλεγα. Παίζει στον Αποέλ. Θα είναι ο τρίτος κεντρικός μας για σήμερα. Δεξιά στην επίθεση έχουμε τον Μεσία. Στο κέντρο της επίθεσης έχουμε τον Zlatan Ibrahimovic. Και στα αριστερά θα είναι ο Vinicius, ο player of the month, τον είχα βγάλει από ένα year interview pick. Και κάπως έτσι αυτή είναι η ομάδα, οπότε πάμε να παίξουμε Foot Champions, να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Ωραία, πάμε να βρούμε τον πρώτο μας αντίπαλο. Είναι καλή, είναι αρκετά καλή. Πάμε, δεν είναι κάτι πολύ ακραίο, είναι καλή. Μπράβο ρε, ακραίο. Ακραίο. Δεν μπορεί να μολύσει, είναι ακραίο.
Είμαι βλάκας. Πού πάω και δίνω πάσα. Τι βάζει ρε. Σαλάχ τώρα φινές εκπέμπει το αριστερό, δεν χάνει. Εντάξει, που βλακεία μου, δικιά μου. Πάμε, προχωράμε. Πέναλτι του Εφραίμ, το κέρδισε. Κέρδισε πέναλτι του Εφραίμ. Είσαι κάτι. Ο Εφραίμ θα το πάρει πάνω του. Αυτό το κέρδισε ο Εφραίμ, θα το πάρει και πάνω του. Θα το στείλω αριστερά. Το πιέσαι. Όχι ρε φίλε, με κατάλαβε. Δεν πειράζει ρε Εφραίμ, δεν πειράζει. Επόμενη φορά. Ο Μέση με τη σέντα στον De Bruyne. Εύκολο! Εύκολο, πολύ! Πολύ εύκολα. Φοβερή σέντρα ο Μέση και ο De Bruyne στη σωστή θέση για να βάλει την κεφαλιά και μέσα. Και ένα-ένα, συνεχίζουμε. Κεφαλιά και μέσα. Okay. Ημίχρονο κιόλας. Τι γίνεται, πολύ γρήγορα πέρασε. Πάμε δεύτερο ημίχρονο. Νιώθω πολύ καλύτερο από αυτόν, να πω την αλήθεια. Οπότε πάμε, πιστεύω το έχουμε. Να δώσω τον De Bruyne. Κουβαλάει. Συνεχίζω τον De Bruyne. Ήμπρα, όχι ρε Ήμπρα. Όχι ρε Ήμπρα. Ω, αμάν, διώξε. Πέτατε, μπράβο ρε Ήμπρα. Όχι, είμαι βλάκας. Αγχώθηκα. Ω, έκανα βλακία εδώ μόνος μου. Τα πάουτσες μου. Ναι, τι αμινάρα του έκανα. Τι αμινάρα του έκανα ρε. Ρε το ξεφτύλισα. Τρέχει παγιέται εδώ, χαμά. Μπράβο ρε. Τρελός ο Ζόμερ, τρελός. Τι βγάζει εκεί. Έλα τώρα και εγώ κάνω βλακίες. Κολλάω. Ναι. Ουφ, τη γλίτωσα. Όχι, η φάση είναι τώρα, βγείτε από το ίντερνετ. Αυτή είναι η φάση. Μπράβο. Ω, την πέρασε τον Εφραίμ. Ο Εφραίμ. Αφήνει κανένα βάρο πίσω, όχι ρε. Εφραίμ σουτάρι, όχι. Πολύ κακή θέση και ο Ντεστ. Εντάξει, έστω φάουλ. Όχι. Συνεχίζει, όχι μη συνεχίζεις. Το φάγαμε στο 87. Στο 87 το φάγαμε. Το φάγαμε στο 87 λέει. Έλα ρε φίλε, πήρε το πλεονέκτημα. Πολύ λίγο, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το λίγο. Ηρεμία. Ήμπρα. Ήμπρα 2-2. Το στέλνει στην παράταση ο Ήμπρα. Πάμε λίγο ρε φίλε. Πάμε λίγο, σωτήρας μας. Extra time, παιδιά, έχουμε παράταση. Νομίζω είναι η πρώτη παράταση στο βίντεο. Ουφ, πώς το έσωσα εκεί πέρα. Πώς το κλάτσαρα στο 90. Δεν παίρνει από εκεί. Μπράβο ρε Ζόμερ. Μπήκε μόλις. Τι μου πάτησε με τον... με τον Ελσαραουή. Τι μου πάτησε, τι γκολ μου πάτησε μόλις. Τι σουτάρα ήταν αυτή. Τι ξέρω όσο ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να συνεχίσουμε μετά από αυτό. Έλα Ήμπρα. Όχι, είμαι χαζός και εγώ, δεν σουτάρω ποτέ. Άμα έχουμε ένα ακόμα ημίχρονο παράτασης για να βάλουμε ένα γκολ τουλάχιστον για να το πάμε στα πέναλτι. Πρέπει οι μεγάλοι παίκτες της ομάδας να κλατσάρουν τώρα που καίει η μπάλα. Πρέπει ο Ήμπρα, πρέπει ο Εφραίμ, πρέπει ο Μέση να κλατσάρουν τώρα, οι μεγάλοι παίκτες. Γιατί δεν σουτάρω, δεν με νοιάζει, το βάζω κι έτσι. 3-3, ο De Bruyne, ηρεμία, θέλει ψυχραιμία εκεί. Φοβήθηκα το σουτ στην αρχή, αλλά αφού το βάλα όλα καλά. Πέναλτι. Έχουμε τα πρώτα πέναλτι σε βίντεο, παιδιά. Πάμε. De Bruyne πρώτος. Πάνω δεξιά. Ναι ρε De Bruyne. Λοιπόν, πιστεύω κέντρο απλά. Θα το στείλω εγώ κέντρο τώρα. Ναι, απαλά. Μπάμπα. Πάω δεξιά μου ρε. Ναι ρε φίλε. Αριστερά, πάνω αριστερά. Το πίσω. Γαμώτο. Σαλάχ. Κέντρο. Το νιώσα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έπεσα. Κέντρο.
Ναι, ναι, ναι. Απαλά, απαλά, απαλά. El Saraoui. El Saraoui. Ναι, ρε φίλε, το πιάσα. Και έχουμε ένα. Αν το πιάσουμε. Όχι, αν το βάλουμε, τελείωσε. Αν το βάλουμε, τελείωσε. Ο Ζιτσέγκο το παίρνει, λέει. Γιατί ο Ζιτσέγκο. Δεξιά, και ό,τι γίνει. Ναι, 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 το πήραμε, το πήραμε, το πήραμε στα πέναλτι. Με Ζιτσέγκο, με Ζιτσέγκο στο τέλος. Με Ζιτσέγκο στο τέλος, ναι. Έτσι, έτσι. Καθόλου, δεν αγχώθηκα καν. Απαλά δεξιά, έκατσε κέντρο και πήραμε την πρώτη μας νίκη στο πρώτο match και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Πολύ καλή μέχρι στιγμής αποδεικνύεται η TikTok ομάδα. Για να δούμε τον επόμενο μας αντίπαλο. Γερμανική ομάδα, αλλά παίζανε και καλύτερη γερμανική ομάδα που μπορείς να φτιάξεις κάποιος. Με Χάλαντ, Λεβαντόφσκι μπροστά. Νικουκού, Σίλας. Πολύ δύσκολη ομάδα, πάρα πολύ δύσκολη. Για να δούμε, πάμε, πάμε. Τον μπερδεύω λίγο. Όχι! Τι? Stop it. Get some help. Εδώ μπορώ να πω, μπορώ να πω ότι με ξεφτύλισε. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα με πηδήξανε. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν νομίζω. Συγγνώμη, 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 αυτό μου το βάλε ο Freebonk. Ο Freebonk μου το βάλε. Το δεξί back της Leverkusen, ο Freebonk μου το βάλε αυτό. Σοβαρά τώρα, ο Freebonk. Το δεχόμουν από κανένα Λεβαντόφσκι και ένα Χάλαντ, αλλά ο Freebonk. Ο Freebonk. Τι δοκάρι, τι. Δοκάρι λέει, δοκάρι. Τι δοκάρι ρε παιδιά. Α, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πρώτα ο Freebonk και μετά το δοκάρι. Τι άλλο να πάει λάθος, ας πούμε. Ο Freebonk. Απαλά. Πάλι δοκάρι. Πάλι δοκάρι ο De Bruyne. Πάλι δοκάρι ο De Bruyne. Μπροστά από το τέρμα. Δεν γίνεται αυτό. Πέναλτι. Πέναλτι, έστω πέναλτι. Πήρε το Messi. Πήρε το Messi ο πέναλτι. Πήρε το πέναλτι ο Messi, έστω. Έστω κάτι πήγε καλά. Έστω κάτι πήγε καλά. Βασικά, όχι ο De Bruyne, γιατί κάνει όλο δοκάρια τώρα και θα κάνει κανένα περίεργο και άστο καλύτερα. Πάρε το Messi. Στο κέντρο. Δεν θέλω να κλάψω. Σας πειράζει να κλάψω εδώ μπροστά σας? Θέλω να κλάψω αυτή τη στιγμή. Θέλω να κλάψω γιατί είμαι και βλάκας. Εντάξει, είμαι και βλάκας. Είμαι άτυχος, αλλά είμαι και βλάκας. Ημίχρονο. Αυτό το match δεν βγάζει νόημα. Πάμε δεύτερο, δεύτερο ημίχρονο. Ελπίζω με καλύτερη τύχη. Βρωμάει γκολ. Βρωμούσε. Βρωμούσε γκολ. Ο Μίλλερ, μαλάκα. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ μου το βάζει τώρα αυτό. Όποιος να είναι μου βάζει γκολ σήμερα. Και ο De Bruyne είναι ο team of the season, τα χάνει μπροστά από το τέρμα. Τα στέλνει το κάρι. Αλλά ο Μίλλερ, ο Μίλλερ, ο team of the season, ο Μούλερ, τα στέλνει στο γάμα, ρε. Από εκτός της περιοχής. Εκτός της περιοχής στο γάμα. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί και ο Freebonk. Και ο Freebonk. Μην ξεχνάμε το Freebonk. Μην ξεχνάμε το Freebonk. Μην ξεχνάμε το Freebonk. Ναι, Χάλαντ, χαίρεσαι. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις και χαίρεσαι. Τα βάζει μπροστά από το τέρμα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για αυτό το match. Ένα τσίρκο. Ένα τσίρκο απλά. Τζάμπα νίκη. Λογικά. Λογικά. Ελπίζω. Μη βγεις απλά. Μη βγεις. Μη βγεις. Απλά μη βγει απλά. Έχει bronze ομάδα. Ελπίζω να μου δώσει την νίκη. Είναι καλός άνθρωπος. Μου δίνει την νίκη. Μου δίνει την νίκη. Μου δίνει την νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα 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 πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου δώσει την νίκη και τον ευχαριστώ. Πάμε να πούμε και στο τελευταίο match που μας έχει μείνει. Με 130 MS. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όταν το YouTube πληρώσει θα βάλω κι εγώ 100 στάρα σύνδεση. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Πέδρι κόκκινο, Βιερά, Moments, Eusebio, Insigne, Εντο Φενέρα. Πω, καρτάρες. Καρτάρες. Σοχ. Εδώ άνοιξα την άμυνά μου απλόχερα. Απλόχερα άνοιξα την άμυνά μου. Δεν έχω κατά να πω. Έκανα, είναι η δικιά μου βλακία. Έλα! Τι του βάλα εδώ!
Τι του βάλα εδώ, πάλι να υποκληθώ. Πάλι να υποκληθώ, θέλετε. Ορίστε. Υποκλίνομαι. Ακόμα είναι cringe. Και όσο cringe και να είναι, θέλει υπόκληση αυτό το goal, θέλει υπόκληση. Του έκανα τσιπ. Δεν μπορώ να πανηγύρισω, δεν πρόλαβα να πανηγύρισω καν. Ω, τι σέντερ έβγαλε εδώ. Τι έκανε εκεί ο Βινίσιους, ούτε αυτός δεν ξέρει, δεν ξέρει κανείς. Εντάξει, πάλι καλά, μόνο με φάλκο βοτανε εκεί. Θα εμπιστευτώ το Ζόμερ. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, τι τρώω. Όχι, είναι σύνια. Θα βγω τώρα. Θα βγω στο ημίχρονο. Δεν μπορώ να κάνω. Η ομάδα τρέχει σε ταχύτητες άλλες τώρα. Εγώ θα... Πού να κάνω τα ρόγω τώρα. Άλλα επίπεδα πρόσκλησης. Οπότε αυτό είναι το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε αρκετά η ομάδα του TikTok σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Θα έρθει και άλλο βίντεο που έχει να κάνει με το TikTok. Και θα συνεχίσω να κάνω και τα past and present με τις ομάδες, όπως έκανα με τη Μονακό, να το τσεκάρετε. Κάντε ένα follow στο TikTok, κάντε subscribe εδώ πέρα εννοείται για να ανεβαίνουμε. Like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ο Freebonk!